πολύχρονο με τον κύριο Καρκατσούλη, είναι η μετακλητή. Αλλά θα το συζητήσουμε μετά για να φύγουμε από τη συζήτηση. Υπάρχει χαλαρότητα. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε. Μετά με 5 χρόνια. Ναι, αλλά τώρα. Τώρα δεν τα λέτε. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα και έχει. Εγώ βλέπω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα έχουν περάσει και του 170. Και με απολυτήριο Λυκείου. Άκουσαν, άκουσαν. Αλήθεια είναι αυτό. Θέλετε να πείτε τη διαφορά με το πριν? Γιατί ξέρετε, αυτόν τον έρμο τον Καρανίκα τον βγάλανε στα μανταλάκια τον άνθρωπο και δεν έφταιγε κιόλα. Και είχε και πτυχίο τώρα με το επιτελικό κράτο. Αλλά έδινε λαβέ με κάποια που γράφε στα κράτα. Εδώ είναι ένα απλό πράγμα το οποίο βλέπετε ότι και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά από την οποία περιμέναμε να τους καταργήσει, έτσι, γιατί στις εξαγγελίες, την ίδια ακριβώς εξαγγελία έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το 2015, ο οποίος μιλάει από το Βήμα της Βουλής και λέει αυτά τα σώματα παραδιοίκησης θα τα καταργήσουμε εμείς. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να είναι σαφές στον κόσμο που μας ακούει είναι τι ακριβώς είναι αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι παρεμβάλλονται, παίρνουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, επειδή είναι φίλοι ή κομματικοί γνωστοί, επιλέγονται πάντως με έναν τρόπο όχι αντικειμενικό, καθαρά υποκειμενικό, ή μετακλητοί. Αυτοί που λέγονται μετακλητοί είναι πολλών κατηγοριών. Δηλαδή από 24 σε κάθε υπουργείο έγιναν 9. Εδώ πέρα βάλατε για δημοσιογράφους, βάλατε κυρία Μαρινάκη. Έχετε γεμίσει με μετακλητούς όλη τη δημόσια διοίκηση. Υπουργό, είναι όλο το κύριο από πάνω μέχρι κάτω. Μην το παρακαλώ τώρα. Δεν μου χαλάτε με τον κύριο Καρκατσούλη. Τους διπλασιάσατε και βάλατε και δύο δημοσιογράφους. Είναι δύο δημοσιογράφους. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Είναι λιγότεροι από τους μισούς. Ένας. Κάνετε μεγάλο λάθος. Πλήρως ανακριβές. Όσο μειώθηκε ως 4 εκατομμύρια. Ένας κύριε, δεν σας ακούει κανείς. Πήγαν στους 8 συν ένα δημοσιογράφο και σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι γενικοί γραμματείς μπορούν να φτάσουν και τους 10. Κύριε Μαρινάκη, με όλο το σεβασμό και τη συμπάθεια. Είναι πλήρως ανακριβές. Έχουμε δώσει το λόγο στον κύριο Καρκατσούλη. Για να συμπληρώσει το κύριο Καρκατσούλη. Να μιλήσει ο κύριος Καρκατσούλη. Δεν το ξέρετε το θέμα. Κύριε Καρκατσούλη, κύριε Μαρινάκη. Καθόλου καλά. Αυτό υποτίθεται ότι είναι αρμοδιότητα του κυρίου Καρκατσούλη, γι' αυτό και το ρώτησα. Εγώ μπορούσα να πω 10 πράγματα για το μεταλλευτικό. Θα πείτε, θα πείτε. Λέω, έχω και τον δεξιό μου. Θα πείτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζει, εν πάση περιπτώσει, το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σε αριθμούς να το πάμε όμως. Λοιπόν, να σας δώσω 3 αριθμούς για να συνεννοηθούμε. Εντάξει. Όταν έφυγε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με την τότε απογραφή, αυτό σημαίνει ότι κάποιες κατηγορίες που δεν τις μετρούσαμε τότε. Άρα η αυτοδιοίκηση ήταν μέσα ή όχι? Ήταν αυτή, ήταν. Ναι. Αλλά δεν είχαν τον όλο αριθμό. Όλων των 300 του κοινοβουλίου ήταν. Αυτή είναι πάντα, αυτή είναι σταθερά. Αυτή λοιπόν που μπορεί να μετρήσει κανείς είναι αυτή που είναι στους βουλευτές και αυτή που είναι στους υπουργούς, στους υπουργούς, γενικούς γραμματείς κτλ. Τώρα, αυτή τότε με την τότε απογραφή ήταν λιγότερη από 2.000, ήταν 1.900 περίπου. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας, αυτοί πλησίαζαν τις 3.000. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν 2.600 κάτι. Και τώρα? Αυξήθηκαν εντωμεταξύ. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι αυξήθηκαν μόνο, έγιναν και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Υπερδιπλασιάστηκε ο μισθός τους, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι. Ή στο τέλος της θητείας τους πέρασαν μια διάταξη με την οποία έδιναν τη δυνατότητα και σε αντιδημάρχους, σε αντινομάρχες, σε αντιπεριφερειάρχες να πάρει όλος ο κόσμος. Τώρα τι ισχύει με το επιτελικό κράτος που άλλαξαν λοιπόν. Αυτό. Φεύγει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, φεύγει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουν και 3.000 μετακλητοί του. Μπράβο. Έχουμε περιπτώσεις σε υπουργεία που φεύγουν 30, 40, 50 άνθρωποι. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι μια κατάσταση, κυρία Γιάμαλη, την οποία μπορεί να την ξέρεις μόνο όταν λήξει. Διότι διαφορετικά κάθε κυβέρνηση στην αρχή της θητείας της, και αυτό έκανε και η Νέα Δημοκρατία, αυξάνει τον αριθμό των θέσεων αυτών και τους παίρνει στην πορεία του χρόνου. Έτσι. Άρα δεν ξέρεις ακριβώς πόσους πήρε παρά μόνο αν τους δεις στο τέλος. Mm-hmm. Ήρθε λοιπόν η νέα κυβέρνηση και είπε ότι η πρόθεσή της και αυτό που είχε δηλώσει ήταν να τους καταργήσει τελείως. Mm-hmm. Δεν καταργήθηκαν. Υποτίθεται ότι μειώθηκαν. Προσέξτε τώρα πώς μειώνονται.
έρχεσαι και λες σε ένα άρθρο, θα έχει για παράδειγμα 400, λέω τώρα το Μαξίμου, έτσι, ναι, αυτό ναι, που είναι το δεν κέντρο. Η Προεδρία της Κυβέρνησης. Αυτό το μεγάλο σχήμα. Δεν 400 του Μαξίμου. Λοιπόν, η Προεδρία της Κυβέρνησης. Αυτή η Προεδρία της Κυβέρνησης. Λοιπόν, λέει λοιπόν ένα διευρυμένο Μαξίμου, έτσι για να συνεννοούμαστε. Ναι. Λοιπόν, λέει λοιπόν θα έχει 400. Οπότε, διαβάζετε, εσείς λέτε 400. Έτσι, προφανώς και ο κύριος Μαρινάκης 400 διάβασε. Πάτε λίγο παρακάτω, αν πάτε δηλαδή καμιά 15 άρθρα, θα δείτε την εξής πονηρή διάταξη. Και αυτή είναι όλη η ιστορία. Μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός αυτής της κατηγορίας προσωπικού, εάν αιτιολογημένα το ζητήσει ο αρμόδιος υπουργός. Έχει 4 υπουργούς ο πρωθυπουργός, έτσι, 2 υφυπουργούς, 2 αναπληρωτές. Και εφόσον υπάρξει με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να τους αυξήσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε να πάρετε όσους θέλετε. Αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Για να πάρετε τώρα όσους θέλετε, αυτό είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, και με την τσίπα και με το φιλότιμο. Έτσι. Διότι το να φεύγει ο υπουργός και να φεύγουν 54 άτομα μαζί του, έτσι, 55 άτομα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι παθολογία. Ούτως ή άλλως, στο κομμάτι που λέγεται αποκομματικοποίηση, που ήταν το εμβληματικό project του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ποτέ δεν τέλειωσε, ποτέ δεν έφερε ένα αποτέλεσμα, επιχειρήθηκε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό λοιπόν το project δεν το πήρε ούτε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Να κάνω πολύ σύντομα. Τον άκουσα πολύ προσεκτικά και πράγματι τον ακούω πάνω από την Καρκατσούλη. Μία επισήμανση. Η λέει τι λέει το νομοσχέδιο, το οποίο μειώνει τον αριθμό πράγματι και δίνει μία δυνατότητα με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο κρατάει πρακτικά. Έχουμε κάποια τέτοια απόφαση? Έχουμε κάποια τέτοια? Υπάρχουν φέκ. Να μας φέρετε το φέκ αν είναι παραπάνω αριθμό. Γιατί εγώ γνωρίζω τι συμβαίνει. Ένα δευτερόλεπτο. Και δεν είναι έτσι που τα λέτε. Ένα δευτερόλεπτο να συνεισφέρει. Δεν είναι έτσι. Σε τι δεν είναι. Σε έχουν μειωθεί. Σε κάθε υπουργό και σε κάθε υπουργό. Γιατί εγώ την προλαβαίνω ότι πήγανε στου 3.000 κοντά πριν φύγει ο κύριο. Ακούστε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά απογραφή στου μετακλητού έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και φάνηκε ο πραγματικό αριθμό των μετακλητών και πιαστήκαν. Προσμετρήθηκαν όλοι οι μετακλητοί και στου αυτοδιοικητικού. Ένα το κρατούμενο δεν έχει γίνει ποτέ. Δεύτερο κρατούμενο είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4320 του 2015, επειδή τον έχω τον νόμο μπροστά, μειώνει τον αριθμό μετακλητών υπαλλήλων για του υπουργού από του 5 σε 4. Προσέξτε, για του υπουργού. Ο κάθε υπουργό δικαιούται 5 μετακλητών. Κύριε Μαρινάκη, να πω λίγο τον νόμο. Να πω λίγο τον νόμο, κύριε Μαρινάκη. Να πω λίγο τον νόμο, κύριε Μαρινάκη. Μπορείτε να ανατρέξετε τον νόμο 4320 του 2015 από 5 σε 4 και οι θέσεις, οι ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες από 5 σε 4. Μάλιστα. Λοιπόν, και το άθλημα και για τους υφυπουργούς από 4 σε 3. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους μείωσε. Καλά, καλά. Επειδή λοιπόν τους μείωσε, αυξήθηκε. Αυξήθηκε. Αυτή είναι η λογική. Έγινε από εμείς έως τώρα για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Κύριε, δεν θα μιλάτε όλοι μαζί όμως. Για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, η τελευταία απογραφή που έχουμε λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους αύξησε κοντά στους 3.000. Δεν έχουμε απογραφή. Δεν έχουμε απογραφή για τη νέα κυβέρνηση. Όταν έρθει η ώρα της απογραφής, δεν μπορούμε να λέμε κάτι που φανταζόμαστε ότι θα γίνει. Δεν φανταζόμαστε. Φανταζόμαστε. Έχετε κάνει νόμο. Ό,τι έχουμε κάνει νόμο που τους μειώνει. Έχουμε κάνει νόμο που τους μειώνει. Γιατί θέλετε να διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα. Φαντάζεστε μια απογραφή που θα γίνει σε 3,5 χρόνια και λέτε ότι θα αυξηθούν. Με τη φαντασία. Όχι με απογραφή. Βεβαίω θα το δούμε. 400 στο μέγαρο Μαξίμου τα λέει όλα. Εδώ θα είμαστε. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα που λέτε. Υπάρχουν φεκ. Ο κάθε ένα που διορίζεται βγαίνει σε φεκ. Αυτά δεν υπάρχουν που λέτε. Εντάξει. Να συνεχίσουμε. Εντάξει, κοιτάξτε. Δεν θα πάμε άλλο στου μετακλητού. Τελείωσε μετακλητού.